Είναι τα 9 εκατομμύρια σε διάστημα των 3 χρόνων, τα οποία φυσικά θα κατευθυνθούν σε διαφημιστικές εταιρείες, σε διάφορους συμβούλους της επικοινωνίας. Φυσικά η πείρα δείχνει ότι ένα ποσό από αυτά θα κατευθύνει πρώτερο ή μεγαλύτερο και σε δημοσιογράφους και διάφορα δημοσιογραφικά επιτελεία, τα οποία με το αζημίωτο, είτε διαδικτυακά είτε ηλεκτρονικά, θα προβάλλουν τον τουρισμό, αλλά ταυτόχρονα θα στηρίζουν και τις κυβερνητικές επιλογές. Εμείς θέλουμε να κάνουμε ορισμένες επισημάνσεις, οι οποίες βλέπουμε ότι είναι εντελώς μέσα από αυτή την έκθεση. Η κατάσταση μπροστά μας δεν είναι η ίδια με αυτή που είχαμε πέρυσι και πολύ περισσότερο τα προηγούμενα χρόνια. Η έκθεση είναι σαν να είναι μια έκθεση για την προβολή του τουρισμού του 2010, του 2012. Δεν παίρνει υπόψη της δηλαδή ότι ήδη έχουμε ξεπεράσει τους 5.300 νεκρούς. Μπροστά μας είναι ακόμα μια πολύ δύσκολη περίοδος, δηλαδή μπροστά μας είναι ένα τρίτο δύσκολο κύμα της πανδημίας. Και φυσικά αυτό έχει διαμορφώσει μια καινούργια εντελώς κατάσταση. Αυτή η καινούργια κατάσταση έχει να κάνει πριν απ' όλα με το ότι έχει γονατίσει ο κόσμος του τουρισμού. Ο κόσμος του τουρισμού είναι οι εργαζόμενοι. Είναι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι. Είναι οι εργαζόμενοι στα επιχειρηματικά μαγαζιά, στον επιχειρησμό. Και θα έπρεπε να αναζητήσουμε τρόπους και μορφές για να κρατήσουμε όρθιο τον κόσμο του τουρισμού, δηλαδή να κρατήσουμε όρθιους τους εργαζόμενους, για να μπορέσουν να βγάλουν αυτή τη δύσκολη περίοδο, μέτρα δηλαδή άμεσης ανακούφισης. Υπάρχουν όμως ορισμένα ακόμα στοιχεία τα οποία πρέπει να τα έχουμε υπόψη μας. Αυτή η περιπέτεια με το COVID έχει πλήξει τις βασικές χώρες από τις οποίες προέρχονται οι τουρίστες, ο μεγάλος όγκος των τουριστών στη χώρα μας. Δηλαδή έχουν πληγεί χώρες όπως η Αγγλία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες οι νεκροί έχουν ξεπεράσει τις 500.000. Βλέπουμε στις οθόνες μας ποια είναι η κατάσταση σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες και με αυτά τα γεγονότα που είδαμε μπροστά στο Καπιτόλιο, όπου ένα συνοθήλευμα ακροδεξιών τραμπούκων πολιορκούσε το Καπιτόλιο στη μεγάλη κατά πολλούς χώρα της Δημοκρατίας, διάφοροι άλλοι με κέρατα και γούνες. Στη Σκανδιναβία, αντίστοιχη κατάσταση. Πέρα από τις εκατόμβες των θυμάτων, μπροστά μας έχουμε την εκδήλωση της πιο βαθιάς οικονομικής καπιταλιστικής, μην τρομάζετε όταν ακούνε τέτοια είναι η κρίση, καπιταλιστικής κρίσης που έχει γνωρίσει ο ανεπτυγμένος κόσμος μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτά είναι ορισμένα στοιχεία που πρέπει να τα πάρει κάποιος κανένας υπόψη του όταν βάζει να ξοδευτούν 9 εκατομμύρια ευρώ σε διαφημιστές, δημοσιογράφους και τους άλλους για να προβάλλει τον τουρισμό της Αττικής. Ένα επίσης θέμα, το οποίο δεν πρέπει να το παραβλέψουμε. Υπάρχει η αρνητική εμπειρία του καλοκαιριού του 2020. Δηλαδή τι είχαμε. Είχαμε με προεξάρχοντος του Πρωθυπουργού του κύριου Μητσοτάκη από τη Σαντορίνη. Το διάγγελμα ανοίξαμε και σας περιμένουμε. Ελάτε εδώ σε μια ασφαλή χώρα για τον τουρισμό. Και ασφαλώς πώς άνοιξε αυτή η χώρα. Η χώρα μας άνοιξε για τον τουρισμό κάνοντας κουρελόχαρτα όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Αυτό εμείς από τη στιγμή που συζητάμε για 9 εκατομμύρια ευρώ που θα δοθούν για την τουριστική προβολή, δεν πρέπει να πούμε και μια κουβέντα. Δεν έχουμε ευθύνη ως Περιφερειακή Σύμβουλη. Δεν έχετε ευθύνη ως Περιφερειακή Διοίκηση να πείτε ποια είναι η γνώμη σας, πώς πρέπει να οργανωθεί ο τουρισμός για το καλοκαίρι του 2021. Θα οργανωθεί πάλι με τα πρωτόκολλα της TUI, των αεροπορικών εταιριών, των tour operator, των μεγαλοξενοδόχων, οι οποίοι μάλιστα επέβαλαν να μην δημοσιοποιούνται οι περιοχές από τις οποίες προκύπτουν τα κρούσματα, να είναι γενικά τα κρούσματα να δημοσιοποιούνται, αλλά να μην δημοσιοποιούνται αν αυτές τις περιοχές έχουν να κάνουν με την Ήδρα, αν έχουν να κάνουν με τη Σαντορίνη, αν έχουν να κάνουν με την Πάρο. Τα ζήσαμε αυτά. Θα ανοίξει πάλι ο τουρισμός χωρίς κανένα μέτρο προστασίας του πληθυσμού, των εργαζόμενων στον τουρισμό, αλλά και των ίδιων των τουριστών. Δηλαδή θα ανοίξει καταργώντας ακόμα και τη θερμομέτρηση στο Ελευθέριος Βενιζέλος, που είναι στην περιφέρεια Αττικής, που έγινε το καλοκαίρι του 2020, η κατάργηση ακόμα και μιας απλής θερμομέτρησης, γιατί ενοχλούνταν οι αεροπορικές εταιρείες και οι tour operators και για να μην τρομάξουν όταν έρχονται εδώ οι τουρίστες.
με αυτούς τους όρους θα ξανανοίξει ο τουρισμός. Τις συνέπειες αυτής της πολιτικής ζούμε μέχρι σήμερα. Τη ζούμε με χιλιάδες νεκρούς, με το γονάτισμα του δημόσιου συστήματος υγείας, με τραγικές συνέπειες και με τα εναλλασσόμενα lockdown, με αυτή την ασφυξία, με το μαρτύριο της σταγόνας που έχει γονατίσει όλες τις ελληνικές οικογένειες και τα παιδιά μας προχτές μόλις ξεκίνησαν το σχολείο πάλι με τους ίδιους όρους με τους οποίους έκλεισαν το φθινόπωρο. Αυτά είναι ορισμένα ζητήματα τα οποία πρέπει να τα πάρουμε υπόψη μας στη συζήτηση. Και δεν είναι έλα μωρέ αδερφέ, για 9 εκατομμύρια για 3 χρόνια μιλάμε, εδώ στα κύκλα να τελειώσουμε κάτι και ξεμπερδέψαμε. Εμείς έχουμε να κάνουμε δύο προτάσεις. Η πρώτη είναι η Περιφερειακή Αρχή οφείλει, είναι υποχρεωμένη να φέρει ένα σχέδιο στήριξης των εργαζόμενων. Γνωρίζουμε ότι σε μία σειρά δημοτικά συμβούλια, δηλαδή συμβούλια του πρώτου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, έχει απασχολήσει αυτό το θέμα. Μάλιστα, υπήρξαν και δημοτικά συμβούλια, τα οποία μπροστά στα Χριστούγεννα προχώρησαν, τοπικά φυσικά είναι συμβούλια, προχώρησαν και σε εφάπαξ στήριξη των εργαζόμενων, σε μέτρα ελάφρυνσης, ανακούφισης από βάρη φορολογικά και άλλα τους εργαζόμενους. Πρέπει να φέρει ένα τέτοιο σχέδιο. Και το δεύτερο, πρέπει να πει με σαφήνεια ποιος είναι ο σχεδιασμός που προτείνει, δεν αποφασίζει, καταλαβαίνουμε μόνη της η περιφέρεια δικής, το καταλαβαίνουμε αυτό, αλλά ποιος είναι ο σχεδιασμός που προτείνει, που στηρίζει σε σχέση με αυτό το ζήτημα για το άνοιγμα του τουρισμού το επόμενο χρονικό διάστημα.